Θα φτιάξουμε τώρα με τον Νικολετάκη μου τα ίστρες και ποτίστρες, αυτοσχέδιες για τα κατοικίδια μας. Ναι, και αυτόματες, στην ουσία για να μην γίνεται ένα ταΐσμα, για να γίνονται δύο ταΐσματα ή θα πούμε και για ποιο λόγο τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης, για ένα καλύτερο μέλλον εννοείται. Γι' αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα αγοράσουμε, αλλά τα οποία έχουμε ήδη στο σπίτι και δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Γεια σου, Τρουφά, τι κάνεις? Κατάλαβε ότι είναι η στήλη της, κατάλαβε. Όχι, όχι, κατάλαβε, μήπως και αυτό. Φαΐ σου λέει, έλα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, παίρνουμε παλιά μπουκάλια πλαστικά, σχεδιάζουμε στην ουσία πάνω με ένα μαρκαδωράκι που θέλουμε να το κόψουμε, έτσι όπως κάνω εγώ εδώ πέρα τώρα, αν φαίνεται καλά. Λοιπόν, και θα δούμε ότι, για να δούμε, κάνουμε και εδώ. Ανάλογα με τι το κόβεις, δηλαδή βρίσκεις ανάλογα με το μέγεθος του... Από το σκυλάκι μας ή από το γατάκι μας. Ανάλογα το μέγεθος από το σκυλάκι μας ή το γατάκι μας, εννοείται. Λοιπόν, τι είναι αυτόματη τραΐστρα τώρα και αυτόματη ποτίστρα. Θα δείτε και στο τέλος βέβαια πώς θα γίνει και βέβαια όποιος μπορείς και το φτιάξει και κάνει και τάκι την εκπομπή μας Open Weekend για να δούμε πώς το έκανε και αν του άρεσαν. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, στην ουσία υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή, αλλά εμείς προτιμούμε εννοείται το αυτοσχέδιο. Λοιπόν, βάζεις τροφή μέσα ή νερό. Και πέφτει αυτό σιγά σιγά όσο πίνει. Οπότε, δηλαδή, ειδικά νερό που τα κατοικίδια έχουν πάρα πολύ ανάγκη το νερό και πρέπει να ενυδατώνονται πάρα πολύ σωστά και όσες ώρες λείπουμε από το σπίτι, είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που διψάνε πιο πολύ, γιατί μπορεί ένα μπολάκι όσο λείπουμε να μην φτάσει. Ακριβώς αυτό που λες. Ή αν θέλουμε για τα δέσποτα της γειτονιάς μας. Για τα δέσποτα της γειτονιάς μας. Ή της περιοχής μας να το κάνουμε αυτό, να ξέρουν ότι εκεί υπάρχει νεράκι και να μην σπαταλιέται κιόλας. Όχι, ακριβώς. Και νεράκι και φαγητό και απ' όλα. Και να πούμε ότι γενικά το νερό βοηθάει στα κατοικίδια πάρα πολύ και δεν πρέπει ποτέ να φυδατώνονται. Να πούμε και έναν τρόπο το πώς θα καταλάβει κανείς πώς είναι αφυδατωμένο το κατοικίδιό μας. Λοιπόν, το κατοικίδιό μας φαίνεται ότι είναι αφυδατωμένο. Μύτη. Από τη μύτη. Φαίνεται και από τη μυτούλα, άμα είναι ξερή, αλλά πώς αλλιώς. Παίρνουμε το δερματάκι του εδώ πάνω στον αφιένα περίπου, στο ύψος της ομοπλάτης. Ναι. Το τραβάμε λίγο και αν επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα στην αρχική του θέση, τότε. Για να δούμε. Για κάνει. Τραβάμε εδώ πέρα λίγο το δερματάκι του ψηλά. Και άμα επανέρχεται, σαν επανέρχεται απευθείας. Δηλαδή η τροφίτσα είναι πολύ καλά ενυδατωμένη. Πίνει το νεράκι της, τρώει σωστά την τροφούλα της. Οπότε αυτό, απλά αν δούμε σε κάποιο κατοικίδιο, τραβήξουμε δηλαδή το δερματάκι του και αυτό δεν επανέλθει αμέσως. Δηλαδή μείνει. Δείχνει ότι είναι ξερωμένο. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό και θα πρέπει λίγο να προσέξουμε πώς βάζουμε το νερό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να φτιάξουμε έτσι μια αυτόματα ύστρα. Λοιπόν, κόψαμε το μεγάλο το μπουκάλι όπως είδαμε σε τρία κομμάτια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πήραμε ένα άλλο τετράγωνο, το κόψαμε εδώ μπροστά. Κάνουμε και εδώ ένα κυκλάκι και τώρα αμέσως θα είναι έτοιμο. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Και αυτό που είπες πάρα πολύ σημαντικό για τα δεσποτάκια, γιατί τώρα το καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε εύκολο νερό. Με αυτές τις θερμοκρασίες, εγώ από την προηγούμενη Κυριακή, έτσι που μιλήσαμε για τις θερμοκρασίες και πόσο αντέχουν τα κατοικίδια μας σε τόσο αυξημένες θερμοκρασίες, φοβάμαι περισσότερο και την προτρέπω ακόμα πιο πολύ να πιει νεράκι με αυτή τη ζέστη. Ακριβώς. Το τοποθετούμε τώρα εδώ. Βάζουμε εδώ πέρα. Όχι, εντάξει, θα ρίξω εδώ πέρα τώρα λίγο και την τροφούλα. Ρίχνουμε εδώ πέρα. Και με νεράκι γίνεται αυτό, βέβαια. Τώρα το κάνουμε και λίγο πιο βιαστικά, θα μπορέσουμε μετά να το στερεώσουμε και καλύτερα, εννοείται αυτό. Και παίρνουμε εδώ, ρίχνουμε και την τροφούλα. Και εδώ. Και μετά εννοείται, σωστό και καλό είναι να το κλείσουμε και από πάνω. Βέβαια. Και ειδικά το νεράκι, γιατί δεν θέλουμε να πέφτουν, πρέπει να είναι πάντα καθαρό το νερό, φρέσκο νερό. Ώστε το κατοικίδιό μας να είναι καλά προστατευμένο, γιατί έχουμε πει πολλές φορές, δεν το αφήνουμε στον ήλιο το νερό ποτέ, διότι μπορεί να βλάψει, διότι αυτό είναι και πλαστικό. Τώρα θέλω να κάνω θόρυβο γι' αυτό. Καλά, κάνε. Άντε, κάνω θόρυβο. Να το πιέσω να μπει μέσα, να το. Εδώ. Το κλείνεις καλά. Το κλείνεις καλά, οπότε μετά αυτό εδώ στέκεται. Αν θέλουμε, βάζουμε εδώ και λίγη κόλλα γενικά. Και πέφτει η τροφή. Όσο τρώει αυτό, πέφτει η τροφή. Επίσης να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι αυτόματες ταΐστρες και για τα λέμαργα σκυλάκια που το τρώνε όλο μαζί το φαγητό. Δηλαδή, μόλις το βάζεις, πέφτουν μέσα και το τρώνε όλο μαζί σε λίγο. Για το δικό μου, το λέμαργο. Δώσ' της. Έλα. Όπα, παιδιά. Εντάξει, καλή είναι η τροφή. Είναι καλό να ενυδατώνονται πάρα πολύ καλά τα σκυλάκια μας το καλοκαίρι, να τρώνε σωστά, να μην είναι λέμαργα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και πόσο πιο εύκολο να φτιάχνεις πράγματα από το σπίτι που έχεις και είναι βέβαια. Να πω για πέταμα. Βέβαια. Και γιατί το πλαστικό δεν το χρησιμοποιούμε ή το βάζουμε σε ένα κάδο ανακύκλωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κάτι τέτοιο. Νικολετάκι μου, βλέπουμε και το Instagram σου. Ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Νικολέτα για να σας τις λύσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν είστε και νέος κατοικιδιογονέας, όπως το λες και εσύ. Θα έχετε πολλές απορίες σίγουρα. Κορίτσι μου γλυκό, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
Μπράβο!